Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ στο NSTV, 3η 14 Μαΐου. Παρέα, όπως πάντα, τον έχω δίπλα μου σήμερα. Το Αστέρι, το Γιάννη Γιαννούλα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Χρήστο. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Τελευταία φορά δεν είχες έρθει. Είχες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις, μπορεί να σου πούν και αυτά. Συμβαίνουν εξάλλου παντού. Νομίζω και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, καθώς μπαίνουμε εσείως στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Και όχι μόνο, και των ευρωπαϊκών κυπέλων. Και του μπάσκετ με τα play-off που ξεκινάνε πλέον και όχι αυτό και το format με το top 6, που δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς είχαμε και παράπονα από τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή του Προμηθέα, για αυτό το λόγο. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για προετοιμασία του Ολυμπιακού ένωψη τελικού, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για ευρωπαϊκά πρωτάθληματα, τις δύο ομάδες της πόλης, Πανιόνιο και Μίλωνα, οι οποίοι θα μπουν στο Final Four της Elite League με στόχο το εισιτήριο ανόδου στην Basket League. Ναι, και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στις 17 του μήνα, την Παρασκευή, στο πιστό των άλλων Λιωσίων. Και Πανιόνιος εναντίον Μίλωνα, και όποια ομάδα ιτηθεί θα έχει και δεύτερη ευκαιρία την Κυριακή στο Final Four της διοργάνωσης με τον νικητή μάλλον του αγώνα Ηρακλή Ερμής Χυμαδαρίου. Λοιπόν, πάμε όμως εμείς να κάνουμε τη γνωστή μας βόλτα από το τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. 14 Μαΐου που βρίσκουμε πάρα πολλά γεγονότα. Θα ξεκινήσω έτσι από κάτι εξωαγωνιστικό θα έλεγα. Καθώς το 1754, 22 ευγενείς και άρχοντες του βασιλείου του Φάιφ της Σκωτίας αποφασίζουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στο παιχνίδι του γκολφ και διαγωνίζουν τις πλαγιές του Σεν Άντριους, εκεί όπου βρίσκεται το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Σκωτίας και το τρίτο παλαιότερο στη Βρετανία. Με έπαθλο, πρόσεξε, έπαθλο, ένα σημαίνιο μπαστούνι. Το κίνητρό τους έχει δύο σκέλη, την ευχαρίστηση από το παιχνίδι και την παγίωση ενός ετήσιου διαγωνισμού με ένα σημαντικό έπαθλο, ελπίζοντας να αποκαταστήσουν τη φήμη του Σεντ Άντριους σαν το σπίτι του γκολφ. Αυτό συνέβη το 1754. Πάμε στο 1927, το BBC μεταδίδει τον πρώτο του αγώνα cricket Essex New Zealand από το Leyton. Θα σε πάω το 1957, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ δίνει τον πρώτο της εθνικό επίπεδο μεταπολεμικό αγώνα εναντίον της Ρουμανίας στο γήπεδο του Πανελληνίου και η τάδε με 3-0 σετ. Με την Εθνική αγωνίζεται ο Κάρολος Παπούλιας, αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, στο Μήκος και στο Βόλεϊ και μετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε και στο 1975, όπου η Δυναμό Κιέβου με τους Μπλαχίν, Ρουντάκοφ, Μούτζαν, Κονκόφ και Μπούζακ γίνεται η πρώτη σοβιετική ομάδα που κατακτά το κύπελο κυπέλλουχων Ευρώπης, νικώντας τον τελικό τη Φερεντβάρος με 3-0 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Πάμε να δούμε τώρα και μία είδηση η οποία έχει να κάνει με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο το 2006, όπου επανεκλέγεται πρόεδρος της FIBA Europe μετά από μία επιτυχημένη τετραετία, στο διάστημα της οποίας κατάφερε να δημιουργήσει μία οικονομική σταθερότητα στην Ομοσπονδία. Να πούμε νωρίτερα ότι το 2002 πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών ο προπονητής Δυναμού Κιέβου Βαλερί Λοβανόφσκι, ο μεγαλύτερος προπονητής που ανέδειξε το σοβιετικό ποδόσφαιρο. Θρύλος για το σοβιετικό ποδόσφαιρο και το ουκρανικό. Και όχι μόνο. Και το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος που δημιούργησε τη μεγάλη Δυναμού Κιέβου. Και το 1975 και το 1986 με τίτλους και κύπελα κυπελούχων και συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς τελικούς. Αν δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ένας τελικός με την Ατλέτικο Μαδρίτης δεκαετία 80. Είχε πάρει το κύπελλο το 86, το 1986. Ναι, με ένα 3-0 νομίζω, ή 2-1 ή 3-0. Που ήταν και η βάση της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης την ίδια χρονιά στο Μουντιάλ του Μεξικού. Του Μεξικού με Μελάνοφ, με
με Προτάσοφ, με Βλαχίτ μέσα. Με Βλαχίτ σίγουρα στο, ουσιαστικά στις τελευταίες του εμφανίσεις με τη Δύναμο Κιέβου. Και φυσικά είναι μια ομάδα που ακόμα μνημονεύεται, ένας προπονητής που ακόμα μνημονεύεται και μετέπειτα με την, με την εμφάνιση του Champions League και τις μεγάλες πορείες που έκανε η Δύναμο Κιέβου με Σεφτσέγκο, Ρεμπρόφ, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, με, αν θυμάσαι, με τεσσάρες μέσα στη, στο Camp Nou με την Μπαρτσελόνα. Είναι ένας προπονητής, ρε παιδί μου, που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτή τη... Σίγουρα. Και στην Ουκρανία, όπως είπες εσύ, και στη Ρωσία. Και σίγουρα και, μετερχόταν και πολύ αυστηρών μεθόδων προπόνησης και... που... ώστε να δημιουργεί τις ομάδες του, και είναι χαρακτηριστική μια δήλωση του Αντρέη Σεφτσέγκο μετέπειτα, όταν είχε πάει στη Μίλαν, που, που συνέχισε να προπονείται και δύο ώρες μετά τη λήξη κανονικής προπόνησης της, για άλλες δύο ώρες μετά τη λήξη κανονικής προπόνησης της Μίλαν. Και όταν, φαντάσου γιατί... Ναι, και ήταν και κυκλοφορεί ως ανήλικο, και όταν είπε ο Κωστακούρτα, μα τι κάνεις, έχει σταματήσει η προπόνηση, έχουμε τελειώσει, λέει, και πού να δείτε τι προπονήσεις κάναμε στο Κίεβο με τον Λομπανόφσκι. Πηγαίναμε για ύπνο και ακόμα προπονούμασταν. Οπότε η προπόνηση, λέει, στη Μίλαν ήταν ένα παιχνιδάκι για αυτό. Λοιπόν, και θα σε πάω την πιο προσφατή, το 2023, τέτοιες μέρες, όπου πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών μετά από ασθένεια ο μακροβιότερος πρόεδρος της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα, Γιώργος Χριστοβασίλης. Mm-hmm. Στα 15 χρόνια της θητείας του κατάφερε να βάλει τις βάσεις ώστε ο ΠΑΣ να σταθεροποιηθεί στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία με μεγαλύτερο κατόρθωμα, η έξοδος στην Ευρώπη τη σεζόν 15-16. Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό καλοκαίρι του Άγιαξ της Ηπείρου και η κορυφαία στιγμή του συλλόγου με τα 4 μάτς κόντρα σε ΟΤ και Αλκμαρ. Παράλληλα έφτασε πολύ κοντά και στο όνειρο ενός τελικού κυπέλλου Ελλάδας, αφού δύο φορές η ομάδα έφτασε μέχρι την ημιτελική φάση του θεσμού. Και φυσικά μια ομάδα η οποία τώρα είναι υπό την ηγεσία των γιών του. Mm-hmm. Με τον υποβασμό μόλις να έχει ολοκληρωθεί στη Super League 2. Τώρα μου δίνεις... Τερματίζοντας την τελευταία θέση ο ΠΑΣ. Τώρα μου δίνεις την πάσα να πάμε στα αποτελέσματα που είχαμε για τα play-out, καθώς... ένα ανούσιο, ένα χωρίς αντίκρισμα φινάλι, αφού τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη αγωνιστική, πριν το Πάσχα. Ακριβώς, και στα αποτελέσματα είχαμε λοιπόν Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 0-1, με Όφι Πανετολικός 1-2, με τους Αγρινιώτες να είναι καλύτεροι και στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, να πετυχαίνουν 2 γκολ και μάλιστα με τον Καρέλη να είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου τέρματος. Πανσεραϊκός Κηφισιά 2-0 και ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος 1-1. Τελική βαθμολογία βρήκε τον Πανσεραϊκό ως πρώτο στην 7η θέση με 38 βαθμούς, όσους είχε και ο Αστέρας Τρίπολης, 36 για τον Πανετολικό, 35 για τον Όφη, 34 για τον Ατρόμητο, 33 για τον Βόλο, και οι ομάδες οι οποίες μας αποχαιρετούν είναι η Κηφισιά με 28 βαθμούς και ο ΠΑΣ Γιάννενα με 23. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, αποτελεί παρελθόν ο Παύλο Γκαρσία, καθώς θέλει να κοιτάξει. Οδεύει προς τον Ατρόμητο. Αρχικός στόχος του ήταν να βγει εκτός συνόρων και να ψάξει ομάδα στην Ισπανία, ναι, έστω και μικρότερες κατηγορίες για να αναλάβει. Αλλά στις τελευταίες ώρες είναι έντονα τα σενάρια και οι φήμες ότι είναι η νούμερο ένα επιλογή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Για να διαδεχθεί το Σάσα Ήλιξ, ο οποίος πλέον θα πάει στο ρώσικο πρωτάθλημα για να αναλάβει την Ίσνη, μια ομάδα η οποία χαροπαλεύει, θα λέγαμε, τις τελευταίες αγωνιστικές και παλεύει για τη σωτηρία της. Απ' την άλλη πλευρά, οι Σεραίοι φαίνονται ότι είναι πολύ κοντά στην κίνηση του Μιχάλη Γρηγορίου για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας. Ο Αστέρας Τρίπολης, απ' την άλλη, ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα ανανεώσει ή όχι το συμβόλαιο του Μίλαν Ράσταβατς. Γενικώς θα γίνει... Θα υπάρχουν πολλές ήξεις αφήξεις, ναι, παιχτών. Και παιχτών, αλλά στο θέμα το προπονητικό βλέπουμε ότι στις ομάδες πάντα από το 7 και κάτω μπορεί να δεις τώρα τον προπονητή του Πανσεραϊκού να πάει στον Ατρόμητο, τον προπονητή του Ατρόμητου... Να πάει στον Όφη και ούτω καθεξής. Ο
να φύγει ο Δέλλας να πάει. Γενικώς μπορεί να γίνει ένα ντόμινο όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις. Ή για παράδειγμα οι προπονητές του Λεβαδιακού, λέω εγώ τώρα, Φερρυπίνη, της Καλλιθέας, των δύο ομάδων που πήραν την άνοδο από την Super League. Σίγουρα θα πάνε με κάποιους. Μπορεί να υπάρξει εκεί κάποιο ντόμινο. Ήδη βλέπουμε και στον Πανιόνιο που ανέβηκε Super League 2 ότι Αντώνης Δικοπολίδης θα είναι εκεί. Ο Αντώνης Δικοπολίδης είναι πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Γενικώς το ντόμινο είναι σύνηθες σε αυτές τις ομάδες. Όσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για τις ομάδες από την 7η θέση μέχρι και τον πάτο και για τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται πιο πάνω. Δηλαδή ακόμα και στον Παναθηναϊκό δεν έχει δεδομένα ότι θα συνεχίσει ο Φατίχ Τερίμ. Σίγουρα. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την έκβαση του τελικού κυπέλου και αν ο Παναθηναϊκός βγει ή δεν βγει στην Ευρώπη. Είναι... Πάντως θα πούμε τα σενάρια πώς έχουν για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, γιατί υπάρχει προφανώς υπάρχει και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο τελικό του Conference League που μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα σε περίπτωση κατάκτησης του τροπέου από την πλευρά του Ολυμπιακού και μπορεί, υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο, η Ελλάδα να βγάλει 5 ομάδες του χρόνου. Ακριβώς. Αντί για 4 στο σενάριο που θα θέλει τον Ολυμπιακό να είναι τέταρτος, να πάρει το Conference League, άρα θα πάρει αυτομάτως. Ναι, γιατί αν βγει τέταρτος ουσιαστικά και δεν πάρει το τρόπαιο, είναι εκτός Ευρώπης. Αν πάρει το τρόπαιο. Εάν ο Ολυμπιακός βγει τέταρτος και δεν κατακτήσει το. Και ο Άρης δεν πάρει το κύπελλο στο τελικό με τον Παναθηναϊκό, τότε ο Ολυμπιακός βγαίνει στην Ευρώπη. Αν όμως ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελλο, το Conference League, ουσιαστικά βγαίνει αμέσως στο Europa League. Αυτομάτως βγαίνει αμέσως στο Europa League, παίρνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο επόμενο Europa League και ο Άρης πάρει το κύπελλο στο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θα έχει τερματίσει τρίτος, τότε θα βγουν και οι πέντε. Στην, ο κακός χαμός, λέω εγώ. Θα βγουν και οι πέντε στην Ευρώπη. Με Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο πλέον που διεκδικούν τον τίτλο, την ΑΕΚ στα προκληματικά του Champions League, τον Europa, όποια ομάδα βγει στη δεύτερη θέση στο Europa League μαζί με τον κάτοχο του τροπέου του κυπέλου που θα είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός προφανώς στο Europa League έχοντας κατακτήσει το Conference και ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Conference. Αυτή θα είναι η κατανομή των ομάδων. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα 10 μέρες, 15 στις οποίες θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Και θα τα δούμε και στην πορεία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι μόνο οι επόμενες 15 μέρες. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή. Σίγουρα. Γενικότερα στις τάξεις των ομάδων που διεκδικούν τις θέσεις για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ας δούμε λίγο τα αποτελέσματα τώρα. Να πούμε επίσης ότι στον Όφη είχαμε την αποχώρηση μετά από χρόνια του Γιαννούλη, ο οποίος τερματίζει την καριέρα του. Mm-hmm. Και μάλιστα υπήρχε μια συγκίνηση στο πρόσωπό του αλλά και στους ανθρώπους της ομάδας του Ηρακλείου. Και πάμε στο μάτς που ουσιαστικά περιπλέκει τα πράγματα. Είναι η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 2-0 στην ξαναβολή αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής. Μάλλον τα ξεμπλέκει τα πράγματα γιατί πλέον ο τίτλος είναι κούρσα για δύο. Θα είναι όμως κούρσα για δύο, γι' αυτό το λέω. Ξέρεις γιατί σου είπα ότι περιπλέκει. Και ο Παναθηναϊκός έχει μαθηματικές ελπίδες. Είναι ακριβώς. Και με δεδομένο ότι την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ παίζει με τη Λάμια, είναι στη σφαίρα του ανεξήγητου θα είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι καλά, πριν από πολλές εκπομπές, μπορεί να είναι και πάνω από δίμηνο αυτό που λέω. Σου είχα πει ότι το πρωτάθλημα θα ξεκαθαρίσει πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Σίγουρα και είναι. Αύριο λοιπόν που έχουμε Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την ίδια ώρα στις 8 mm-hmm. και νωρίτερα το Λαμία Άρης. Εντάξει, αυτό είναι ένα διάφορο παιχνίδι. Θα γίνει το έλα να δεις. Γιατί ο Μεν ΠΑΟΚ, αν κάνει το 2-2 κόντρα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Σίγουρα είναι πρωταθλητής. Όχι, δεν είναι σίγουρα πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Πάει, κάτσε, μην βιάζει. Δεν είναι σίγουρα πρωταθλητής γιατί η ΑΕΚ μπορεί να κάνει και η ΑΕΚ το 2-2 και να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα αφού είναι μπροστά με ένα πόδι διαφορά. Βιάζεσαι. Mm. Λέω την αρχική σκέψη. Λέω, αν κάνει το 2-2 ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Εάν κάνει γκέλα η ΑΕΚ αύριο. Ναι. Και
όπως είναι το φυσιολογικό, τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ Λαμία. Βέβαια υπάρχει ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική πιο δύσκολο παιχνίδι, γιατί θα παίξει το Χαριλάου με τον Άρη. Ο οποίο σίγουρα ουσιαστικά θα είναι η πρόβα τζενεράλε πριν το τελικό. Ναι, και σίγουρα θα μου πει ναι, σίγουρα ότι σε εκείνο το παιχνίδι ο Άρης θεωρητικά μπορεί να προφυλάξει παίκτες, αλλά από την άλλη θα έχει και το κίνδυνο στο ενδεχόμενο πάντα λέμε που ο ΠΑΟΚ θα έχει προσπεράσει την ΑΕΚ στην αυριανή αγωνιστική, έστω και με ένα πόντο. Αλλά και ο Άρης θα έχει εκεί το κίνητρο να μην πανηγυρίσει ο Ρέσος στην έδρα του το πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο τώρα που... Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ναι, δηλαδή τώρα σκέψου. Σε περίπτωση αύριο, είπες εσύ για το 2-2 κλπ. Σου λέω τώρα το άλλο ενδεχόμενο. Διπλό η ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Ακριβώς ισοπαλία. Ναι, ισοπαλία η ΙΤΑ που σημαίνει ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα από αύριο και μετά από 10, και δηλαδή να πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στην έδρα του Ολυμπιακού και μετά από 10 μέρες να πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό κύπελλο, το Conference League στην έδρα της ΑΕΚ. Δηλαδή αυτά τα σενάρια ούτε, δεν ξέρω, ούτε και ο πιο εφάντας σεναριογράφος δεν μπορούσε να... Πάντως, να πούμε για την ιστορία. Αυτό η φετινή χρονιά θα είναι σίγουρα για σειρά στο Netflix ή στο Amazon ή δεν ξέρω εγώ. Κοίτα, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πρέπει να γίνει. Μακάρι, ναι, μακάρι να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Και μακάρι να γίνει σαν την περσινή Bundesliga. Ναι. Δηλαδή να κριθεί ουσιαστικά το τελευταίο λεπτό. Να σκοράρει μια ομάδα, να έχει το νου τη στο άλλο παιχνίδι, ναι. Θα γίνει. Εντάξει, μακάρι να συμβεί και αυτό, να έχουμε τέτοια σενάρια. Από το να μην υπάρχουν καθόλου τέτοια σενάρια, ας υπάρχουν... Κοίτα, στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια καχυποψία γενικότερα, ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα, ποιος ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, αφού το έχουν δώσει στην ΑΕΚ, η μία πλευρά της ΑΕΚ το αρνείται και λέει καλά, κοιτάξτε τα χάλια σας οι υπόλοιποι και τι θα κάνετε και μην κάνετε στο στόμα σας στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός λέει ότι πάλι από μένα θα εξαρτιέστε, γιατί αν τυχόν πάρω το ευρωπαϊκό εγώ θα σας αναδείξω και θα είμαι ο επίσημος πρεσβευτής της χώρας, βγάζοντας και άλλη ομάδα εκεί πέρα που δεν είχατε σκοπό να βγάλετε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη λέει ότι το μάτς ζωής ή θανάτου είναι της Κυριακής 19 Μαΐου στο αιώνιο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Γιατί με κακό αποτέλεσμα ενδεχομένως να μείνει και εκτός Ευρώπης. Γιατί δεν έχει ποντάρει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το κυπέλλο. Ναι, εντάξει, μπορείς. Ο τελικός κυπέλλο θα γίνει με το πρωτάθλημα ολοκληρωμένο. Οπότε... Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει μια σχεδόν εβδομάδα η οποία θα είναι απραξία. Μπορεί προπονήσεις. Ναι, μπορεί εκεί να είναι ο Παναθηναϊκός να παίξει σε μια ζαριά την έξοδο του στην Ευρώπη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά από δύο χρονιές επιστροφής του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά κύπελλα και μετά όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και ίσως και να συμβούν την Κυριακή με το συλλαλητήριο που έχει ανακοινωθεί. Αλήθεια, για πάμε να δούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 13, έχει βγει ένα συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει την προσεχή Κυριακή 3 η ώρα στο πεδίο του Άρεως. Στο γνωστό σημείο. Υπάρχει λοιπόν σήμερα δήλωση του πρώην Προέδρου, ναι, της Πράσινης ΠΑΕ, του Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπλοκάρει το συλλαλητήριο μέσω της αστυνομίας. Ακριβώς. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα όμως? Μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις είτε πριν είτε μετά στον αγώνα. Σίγουρα. Είναι... Πολύ... Και έρχομαι να ρωτήσω. Πάρουν πολλά έφλεπτα υλικά. Συμφέρει το Παναθηναϊκό στο σημείο που έχει έρθει τώρα να γίνει αυτό το συλλαλητήριο? Σίγουρα, ναι. Το timing είναι... δεν είναι το καλύτερο. Από την άλλη, εφόσον το μαζικό κίνημα του κόσμου του Παναθηναϊκού έχει αποφασίσει ότι μόνο με ένα συλλαλητήριο θα μπορέσουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, για την πίεση προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Γιάννη Αλαφούζο, να πουλήσει την ομάδα, να απεμπλακεί από τον Παναθηναϊκό,
μετά από 12 χρόνια, σου λέει ότι σε μια οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μετά από 10 μέρες που με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μπορεί να το ξεχάσει και ο κόσμος. Θα το ξεχάσει ο κόσμος και δεν θα ασχοληθεί και καθόλου. Ενώ τώρα. Γιατί μπορεί να έχει γραμμένο το βλέμμα στο μπασκετικό πάνω. Ναι. Με τη συγκυρία ενός αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, προφανώς και τα μηνύματα που θα περαστούν θα είναι πολύ πιο έντονα. Και θα συζητηθεί το συλλαλητήριο λίγες ώρες πριν τον αγώνα, πριν το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενώ σε μια οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μεταγενέστερα ή και πριν. Δεν θα υπάρχει η ίδια ένταση. Αν θυμάσαι το πρώτο συλλαλητήριο αυτό το 2008, στις 13 Απριλίου του 2008. Έπεσε Παναθηναϊκός Άρης 1-0. Ήταν το Παναθηναϊκός Άρης 1-0. Ήταν το συλλαλητήριο που έφερε μετέπειτα χιονοστιβάδα εξελίξεων στον Παναθηναϊκό. Ήταν η Παναθηναϊκή κίνηση τότε, ενωτική κίνηση. Και μετά είχαμε την εξέλιξη πολυμετοχικότητας. Η διαφορά όμως ήταν ότι τότε, πριν από 16 χρόνια, υπήρχε μία διάδοχη κατάσταση, ενώ τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και δεν προκύπτει. Τώρα υπάρχει μία αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Ακούμε τώρα διάφορα σενάρια, ο Ατζούν θα μπει στον Παναθηναϊκό, θα αναζητηθεί νέος αγοραστής και αν βρεθεί αποχωρεί. Ναι, με ένα μικρό ποσοστό να μπει στη μετοχική σύνθεση. Και μετά υπάρχει το προπέτασμα καπνού. Και ο Ατζούν μετά θα φέρει τον Ικάρντι. Μα σε αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι ακούγονται και τα διάφορα μεταγραφικά. Ο Ικάρντι είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι. Η πλευρά του παίκτη λέει ότι έχουν ήδη κλείσει σπίτι στην Αθήνα. Ναι, του Μερμετίν λέει ότι θα είναι σίγουρα στην Ελλάδα ο Ικάρντι στην Ελλάδα. Ναι, γιατί γνωρίζει τον Τερίμ. Ο Τερίμ όμως δεν ξέρουμε ακόμα αν θα βρίσκεται. Ο Ακαϊντή, για παράδειγμα, απ' την άλλη. Θέλει, λέει, στα τρία τελευταία παιχνίδια ουσιαστικά που μένουν, τα δύο του πρωταθλήματος και το κύπελο, να τα δώσει όλα για να πάει φορμαρισμένος και να έχει θέση στο Euro. Πολλά περίεργα πράγματα. Εντάξει, είναι σενάρια που πάντα συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες όταν ολοκληρώνεται μία σεζόν και ειδικά όταν οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Πάντα τα σενάρια, πώς να το πω, διωγγώνονται και το καλό μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα υποβαθμίζεται, ενώ η άσχημη εξέλιξη, η αρνητική εξέλιξη διωγγώνεται και δημιουργεί ακόμα χειρότερο κλίμα, ακόμα πιο αρνητικό κλίμα. Στην ΑΕΚ υπάρχει πάντως μια αισιοδοξία όσον αφορά για την κατάκτηση του τίτλου και αύριο υπάρχει κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί στο ξενοδοχείο Caravel. Να μπιζάρει την ομάδα πριν την αναχώρηση στις 5 η ώρα, για τον Πειραιά. Με στόχο να πάει ετοιμοπόλεμη στο φαλερικό γήπεδο. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη μπορεί να μην καίγεται τόσο πολύ για αυτό το παιχνίδι, αλλά θέλει να κλείσει νικηφόρα, γιατί όπως είπε ο Μεντιλίμπαρ, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ενδεχομένως να μας ρίξει την ψυχολογία. Να δημιουργήσει και εν όψη και του Europa Conference. Εν όψη του τελικού του Conference League, αλλά φυσικά και του τελευταίου αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που μπορεί να σημαίνει και το ξεκαθάρισμα ευρωπαϊκού εισιτήριου μέσω του αθλήματος. Ακριβώς. Ο μόνος που, ας το πούμε, δεν δίνει τροφή για σχόλια είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να καφιέται μετά ότι αυτό που λέει συχνά πυκνά ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι αν αναλογιστεί κάποιος τι θα κάναμε το καλοκαίρι, που φτάσαμε κτλ, σίγουρα θα μας θεωρούσε τρελούς. Να λοιπόν, που μπορεί να γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει μια τύχη παραπάνω στα χέρια τώρα, όντως, για το πρωτάθλημα, περιμένοντας από την ΑΕΚ να μην κερδίσει στο Καραϊσκά και φυσικά ο ίδιος να κερδίσει το Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που θα πήγε στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον Ιωαννίδη και χωρίς τον Βέρμπιτς. Ακριβώς, ο πρώτος με πρόβλημα στους κοιλιακούς, το οποίο δεν το έχει ξεπεράσει και οι πληροφορίες λένε ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει η σεζόν γι' αυτόν. Ότι δεν θα αγωνιστεί ούτε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά κοιτάει να κάνει αγώνα δρόμου ενώψη τελικού κυπέλου. Κυπέλου, ναι, που είναι εδώ. Στο Σάββατο 25 Μαΐου. Σήμερα είχαμε κιόλας το meeting μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού. Οριστικά θα γίνει χωρίς παρουσία κόσμου. Ακόμα και οι προσκλήσεις που λέγανε ότι μπορεί να είναι 30, όχι, κάνει ότι 500 προσκλήσεις
η κάθε ομάδα και άλλες 500 ΙΕΠΟ, δηλαδή 1500 άτομα, δεν θα είναι. 30 προσκλήσεις τελικά θα δοθούν σε κάθε ομάδα. Φυσικά, στο άκουσμα αυτό γελάνε όλοι. Φυσικά, γιατί τώρα, λες τώρα ότι 4 μέρες πριν τη διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού τελικού, που η αστυνομία δίνει εγγυήσεις ότι όλα θα πάνε καλά και... Και με εκδρομές από το εξωτερικό και δεν θα πέσει ούτε πέτρα, όπως λέει και όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ ότι οι κύκλοι που πρόσκειται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είπαν ότι ο Υπουργός ζήτησε μέσω των μέτρων που θα επιβληθούν, που θα πάρθουν μάλλον για την ασφάλεια του τελικού, ότι να μην πέσει ούτε πέτρα. Βέβαια, αυτό ήταν... το μήνυμα που έστειλε, λέει. Βέβαια, αυτό ήταν λιγάκι άστοχο. Να μην πέσει ούτε πέτρα, λέει. Εγώ θα έλεγα στη θέση του να μην... να μην πέφτει ούτε χαρτομάντιλο. Εντάξει, αλλά... Γιατί η πέτρα θα πέσει σίγουρα. Ξέρεις ότι είναι μια δύσκολη περιοχή εκεί. Και τι εννοώ, ότι... και ειδικά με το θέμα ηλεκτρικός... Είναι μια πονεμένη ιστορία. Το θέμα ηλεκτρικός, που είναι ένα μέσο που... βασικά είναι το κύριο μέσο που μεταφέρει οπαδούς. Από την άλλη όμως, έχω και μια ένσταση. Ας πούμε μετέφερε παλιότερα, γιατί όσο υπήρχαν οι μετακινήσεις και των φιλοξενούμενων οπαδών σε αγώνες, όπως θυμάστε στη Νέα Φιλαδέλφια, την παλιά Νέα Φιλαδέλφια, ο ηλεκτρικός ήταν το κύριο μέσο μεταφοράς. Βέβαια, έχω μια μικρή ένσταση πάνω σε αυτό και θα παίξω λιγάκι το δικαιώμα του διαβόλου. Ακόμα και συνέβαιναν και έκτροπα με οπαδούς, είτε του Παναθηναϊκού είτε του Ολυμπιακού, που χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρικό για να βρεθούν στο Ολυμπιακό στάδιο, είτε για ποδοσφαιρικούς είτε για μπασκετικούς αγώνες, και σε κάποιους σταθμούς πριν τη Νέα Φιλαδέλφια υπήρχε αποθέωση. Υπήρχε ανταλλαγή, υπήρχε μετροπόλεμος, υπήρχε. Είναι ένα δύσκολο μέσο ηλεκτρικός που. Όποια και να είναι τα μέτρα ασφαλείας, καλό θα είναι, δεν ξέρω τώρα τι έχει αποφασιστεί, καλό είναι να αποφευθεί η μετακίνηση οπαδών μέσω ηλεκτρικού. Ναι, αλλά εγώ θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε, για παράδειγμα, στη Νέα Φιλαδέλφια με τη Δυναμό Κιέβου. Με τη Δυναμό Κιέβου, 16 Σεπτεμβρίου. Το 1998, λόγω Rolling Stone στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακριβώς, δεν έγινε τίποτα. Το ίδιο θα πει και η πλευρά του Ολυμπιακού, ακόμα πιο πίσω, δεκαετίες πίσω, με το περίφημο παιχνίδι με την National Montevideo. Θα πεις βέβαια άλλα χρόνια τότε, άλλες εποχές, δεν υπήρχαν επεισόδια. Καλό είναι να μην την συγκρίνουμε αυτές τις εποχές, να μην συγκρίνουμε αυτές τις εποχές. Γιατί αν πάμε και στα πιο πρόσφατα, με ανταλλαγές πληθυσμών σε παθές αλικό και κάτι άλλα γήπεδα, θα δούμε ότι όχι μόνο δεν μπορούν να κάτσουν στη δουλειά. Να συνεπάρξουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, των αντιπάλων ομάδων, αλλά τώρα αυτός το Παναθηναϊκός Άρης πρέπει να είναι και το τέταρτο στη σειρά, ο τέταρτος στη σειρά τελικός που γίνεται χωρίς κόσμο. Τρίτος. Ναι, τέταρτος. Πρέπει να είναι ο τέταρτος. Και μάλιστα είναι... Αυτό είναι ξεκάθαρη αποτυχία του ελληνικού κράτους. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρη η αποτυχία. Είναι ότι λειτουργούν με ίσα μέτρα ίσα σταθμά. Γιατί, όπως διάβασα νωρίτερα και θα συμφωνήσω με ένα δημοσίευμα, σύντο ότι είναι και η εύκολη λύση και για όλες τις ομάδες. Ότι για όποια έχουν προβολή και από πίσω ανοιχτές πόρτες σε διάφορους θεσμικούς φορείς, βλέπε UEFA. Εκεί ξαφνικά χαμηλώνουμε το κεφάλι. Είμαστε σημειωτών Mars. Και επιτρέπουμε όχι μόνο τον τελικό του Europa Conference League, που επιλέχθηκε και σωστά επιλέχθηκε από τη χώρα μας, να κάνουμε και εμείς μια τέτοια διοργάνωση. Ναι, γιατί να την κάνουν άλλες χώρες και να μην την κάνει η Ελλάδα. Φυσικά, και μην ξεχνάς ότι και το καλοκαίρι προηγήθηκε και έγινε ο τελικός του Super Cup. Μα αυτό ήθελα να πω. Εναντίον Σεβίλης. Α, μπράβο. Και ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση που. Απλά κάποιοι. Που δεν συνέβη το παραμικρό. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα γιατί σου λέει, όπως ξεκίνησες να λες νωρίτερα, ότι είναι μια περιοχή δύσκολη γιατί είναι οι οπαδοί της ΣΑΕΚ κτλ. Και δεν θέλουν που δεν είναι να γίνω τελικό στην έδρα της ομάδας τους. Και πού να πάει.
Θα περίμενε κανένας ότι θα φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι τέλος του δρόμου? Όχι. Περίμενε ότι θα φτάσει μήπως ο ΠΑΟΚ? Όχι. Σίγουρα δεν θα είχαμε την ίδια κουβέντα τώρα αν είχε προκύψει ένας τελικός Άστον Βίλα Φιωρεντίνα ή Φιωρεντίνα Μποντογκλίντ, όπως του λέω, ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, γενικώς είναι και η Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μια δύσκολη περιοχή εκεί που είναι χτισμένο το γήπεδο. Σίγουρα αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο. Απροσπέλαστο σημείο. Είναι πυκνοκατοικημένη, είναι δύσκολη περιοχή. Και όταν ακούς από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της UEFA, να γυρνάνε και να λένε ότι οι μεν φύλαφλοι, παύλα οπαδοί του Ολυμπιακού, θα μεταβούν με σταθμό του τρένου για τη Φιλαδέλφεια και η αντίστοιχη της Φιωρεντίνα, είτε με πούλμαν από το πάρκινγκ του ΟΑΚΑ, είτε και αυτή με τρένα, νομίζω ότι ή θα πρέπει να ξεκινήσει η είσοδος της μιας ομάδας από τις 2 το μεσημέρι για να μην βρεθούμε σε σκηνές απειρού κάλους ή να κατέβουν μέσω ελικοπτέρου. Δεν ξέρω, θα είναι... είναι μια πολύ πολύ δύσκολη εξίσωση για... Γιατί έχουμε και το προνόμιο σαν χώρα. Για την ελληνική αστυνομία είναι πολύ δύσκολη. Για τις ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Θα δούμε. Και μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε και την παραφιλολογία κάποιον από το εξωτερικό να λένε ότι θα φύγει ο τελικός από την Ελλάδα, θα πάει στην Κρουπάμα Αρένα, το Πούσκας Στέντιο, τέλος πάντων, στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη. Υπήρχε και σαν εναλλακτική το γήπεδο στην Πολωνία, σαν δεύτερη εναλλακτική λύση, ωστόσο, όπως προέκυψε και από την χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα γίνει κανονικά ο τελικός και φυσικά είναι μια γιορτή που πρέπει να είμαστε παρόντες όλοι και να ευχαριστούμε πάνω απ' όλα επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Καλύψαμε τα θέματα του εγχώριου αθλητισμού στο ποδόσφαιρο με τις διοργανώσεις. Πάμε να δούμε και το τι συμβαίνει στα γήπεδα του εξωτερικού, ξεκινώντας όπως πάντα από την Αγγλία. Μια Αγγλία η οποία ήταν στην 34η αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε λοιπόν Luton Brentford 1-5, Sheffield United Burnley 1-4, Wolves Arsenal 0-2, Everton Nottingham 2-0, Aston Villa Bournemouth
3-1. Crystal Palace, West Ham 5-2. Fulham, Liverpool. Όχι, έχω κάνει λάθος. Πήγαμε σε προηγούμενη αγωνιστική. Μάλλον το σύστημα μας πρόδωσε. Εδώ είμαστε. Τη σωστή τέτοια. Είχαμε λοιπόν Luton Everton 1-1, 36η αγωνιστική στην... Όχι, είναι 37, σε 37 θα πας. Καλά, είμαι... σήμερα δεν υπάρχει. Συμβαίνει. 37η αγωνιστική. Πηδήξαμε 3 αγωνιστικές από το τίποτα. Fulham Manchester City 0-4, Bournemouth Bradford 1-2, Everton Sheffield United 1-0, Newcastle Brighton 1-1, Tottenham Burnley 2-1, West Ham Luton 3-1, Wolves Crystal Palace 1-3, Nottingham Chelsea 2-3, Manchester United Arsenal 0-1 και Aston Villa Liverpool εχθές 3-3. Με την Villa να ισοφαρίζει στα από 1-3 σε 3-3 μέσα σε ένα δίλεπτο. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει απέναντι στον Ολυμπιακό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Στη βαθμολογία η Arsenal αναρχήθηκε στην κορυφή με 86 βαθμούς. Ακολουθούν Manchester City με 85, Liverpool με 79 και για στον Villa 68 στην τέταρτη θέση. Και σήμερα ουσιαστικά μπορεί να ξεκαθαρίσει και το... Όχι να ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα μαθηματικά. Απλά σήμερα η Manchester City βγάζει την εκκρεμότητα του αναπληθέντα αγώνα με την Tottenham. Ακριβώς. Και αν κερδίσει, προσπερνάει την Arsenal. Σε περίπτωση σοπαλίας θα ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες και μετά θα πάει στη διαφορά τερμάτων. Τη συνολική διαφορά τερμάτων που είναι κοντά οι δύο ομάδες. Οπότε... Σαν τη Super League ένα πράγμα. Ναι. Εντάξει. Και η Tottenham βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση ότι αν κόψει βαθμούς από την City. Ουσιαστικά ευνοεί την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Arsenal, ενώ άμα δεν τα καταφέρει θα μείνει εκτός Champions League και μαθηματικά. Οπότε είναι σε κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμας. Ναι, συνεχίζεις. Τότε να μην, η οποία είναι στους 63 βαθμούς, ακολουθούν Newcastle με 57 όσους έχει και η Chelsea, 54 βαθμούς για τη Manchester United, η οποία πλέον έχει πάρει την κατωβόλτα. Ως συνήθως. Και μάλιστα έχει πρόβλημα και στο Old Trafford, καθώς με κάποιες άσχημες καιρικές συνθήκες πλημμύρισαν μέχρι και τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων. Τέλος κακού μοίρια έχουν. Ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Ράτκλιφ, που ενδεχομένως θα βάλει πολλά χρήματα για να συντηρήσει το Old Trafford, μαζί με τους Glazers να βάλουν και κάτι παραπάνω. 52 βαθμούς για τη West Ham, 48 για Brighton και Bournemouth, 46 για Crystal Palace και Wolves, 44 για τη Fulham, 40 για την Everton, 39 για την Bradford, 29 για Nottingham, 26 για Luton, 24 συγγνώμη, η Burnley και τελευταία η Sheffield United με 16, η οποία πλέον έχει αποχαιρετήσει εδώ και καιρό. Και οριστικά υποβάστηκε η Luton μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Ναι, και εμένα δούμε τώρα αν καταφέρει να σώσει την παρτίδα τουλάχιστον η Nottingham. Τι όχι, να σώσει την παρτίδα. Με την ίντα της Λούτων είναι ναι. Και μαθηματικά στην κατηγορία η Nottingham και στην επόμενη σεζόν. Παρά την αφαίρεση βαθμών που είχε. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι επιστρέφουν δύο ομάδες από την Championship αρκετά ιστορικές. Η Leicester και η Ipswich. Θα παιχτεί το τρίτο εισιτήριο στα Μπαράζ με τη Leeds και την Norwich να είναι ένα από τα ζευγάρια. Πάμε και στη Γαλλία που είχαμε την 33η αγωνιστική. Nice Havre 1-0, Brest Rennes 1-1, Paris Saint-Germain Toulouse 1-3, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια πλέον του Εμπαπέ με την φανέλα των Παριζιάνων. Ότι θα φύγει από την Πάρη. Περιμένει μόνο τον τελικό κυπέλου 25 Μαΐου για να αποχαιρετήσει οριστικά το Παρίσι. Strasbourg Metz 2-1, Rennes Lens 1-1, Marseille Lorient 3-1, Clermont Lyon 0-1, Nantes Lille 1-2 και Montpellier Monaco 0-2. Στη βαθμολογία η Παρί είναι σίγουρα πρωταθλήτρια με 70 βαθμούς, 64 για τη Μονακό, 58 για Lille και Brest, 54 για την Nice. Στους 50 βαθμούς είναι η Lens και η Lyon, 47 για τη Marseille, 46 για τη Rennes, 43 για την Toulouse, 41 για τη Reims, 40 για τη Μοπελέ, 39 για Στρασμπούρ, 33 για την Αντ,
Η Χαύρη έχει 32 και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Μέτς με 29, τη Λοριάν με 26 και την Κλερμόν με 25 βαθμούς. Πάμε Ισπανία. Πάμε Ισπανία. Πάμε Ισπανία, όπου είχαμε την 35η αγωνιστική. Την Παρασκευή, Αλαβές Χιρόνα 2-2. Το Σάββατο, Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Γιαρέα Σεβίλη 3-2. Γρανάδα Ρεάλ 0-4. Άλλη μια ευρία νίκη για, για του Μαντριλένου. Μπιλμπάο Σασούνα 2-2. Σε ένα βασικό ντέρμπι. Την Κυριακή, Κάντιθ και Τάφε 1-0. Αθλέτικο Μαδρίτης Στέλτα 1-0. Βαλένθια Βαγεκάνο 0-0. Μπέτις Αλμερία 3-2. Και Μπαρτσελόνα Σοσιεδά 2-0. Να πούμε ότι σήμερα και αύριο. Και την Πέμπτη η Ισπανία έχει εμβόλυμη αγωνιστική, την 36η. Σήμερα παίζουν ο Σασούνα Μαγιόρκα, Ρεάλ Αλαβές και Χιρόνα Βιγιαρεάλ. Αύριο Σεβίλη Κάντιθ, Βαγεκάνο Γρανάδα, Θέλτα Αθλέτικ Μπιλμπάου και Χετάφε Ατλέτικο Μαδρίτης. Και την Πέμπτη κλείνει το πρόγραμμα με Λας Πάλμας Μπέτις, Αλμερία Μπαρτσελόνα και Σοσιεδάδ Βαλένθια. Στη βαθμολογία έχει ήδη η Ρεάλ έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα. 36ο ναι. Στην ιστορία της. Και μαθηματικά έχει 90 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Μπαρτσελόνα με 76, τρίτη Χιρόνα 75 και τέταρτη Ατλέτικο με 70. Με την νίκη της στην Κυριακή η Ατλέτικο εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία στο επόμενο Champions League. Και από εκεί και πέρα στις δύο θέσεις που οδηγούν στο Europa League, Bilbao 62 και η Bilbao ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει. Η Bilbao ούτως ή άλλως έχει εξασφαλίσει το Europa League μέσω της κατάκτησης του κυπέλου. Η Μπέτις είναι στους 55 και από εκεί και πέρα η Σοσιεδάδ στους 54, Βαλένθια 48 με τη Βιγιαρεάλ. Με αυτές οι δύο ομάδες μόνο με κάποιες μαθηματικές ελπίδες για, για να προλάβουν το Conference League. Βιγιαρεάλ 48 είπαμε, ναι, Χετάφε 43, Αλαβές 42, Σεβίλη 41. Στους 40 έως Ασούνα και ακολουθεί η Λας Πάλμας με 37, Μαγιόρκα και Βαγεκάνο με 35 και η Θέλτα στους 34. Και στην τελευταία τριάδα ελπίζει η Κάντιθ μετά την τελευταία της νίκη, είναι στους 29 βαθμούς, είναι στο μείον 5 από τη Θέλτα και με 5 βαθμούς και με 3 αγωνιστικές υπόλοιπο και το τέλος. Έχουν ήδη υποβιβαστεί Γρανάδα και Αλμερία με 21 και 17 βαθμούς αντίστοιχα. Λοιπόν, πάμε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία είμαστε πλέον στην 33η αγωνιστική. Έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, η Leverkusen έχει πάρει τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα αποτελέσματα είχαμε λοιπόν Augsburg-Stuttgart 0-1, Lipsia-Werder 1-1, το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στις συναντήσεις Freiburg-Heidenheim και Gladbach-Eintracht, Κολονία-Union Βερολίνου 3-2, Mainz-Darmstadt 3-0, Darmstadt-Hoffenheim, όχι, συγγνώμη, Mainz-Dortmund 3-0, Darmstadt-Hoffenheim 0-6, Bayern Wolfsburg 2-0 και Bochum Leverkusen 0-5. Να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι η Mainz έχει αποδεχτεί ο κακός δαίμονας στην Dortmund. Πέρυσι της είχε στερήσει το τίτλο, φέτος τη φιλοδόρησε με 3 τέρματα. Την finalist του Champions League. Μια Dortmund η οποία περισσότερα ωφέλη θα έχει αν χάσει τον τελικό του Champions League παρά αν το κατακτήσει. Ναι. Και αυτό γιατί ο Bellingham έχει υπογράψει, υπάρχει μια ρήτρα βασικά στο συμβόλαιο για ένα μπόνους που θα πάρει η Dortmund. Σε περίπτωση που η Real κατακτήσει το Champions League, 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άμα η Dortmund στο τελικό πάρει το κύπελο, θα πάρει... Κουπόνια για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Θα πάρει ως μπόνους 20 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε περίπτωση ήττας θα έχουμε 5, η Dortmund θα πάρει 5... Στην ήττα συν 5 και. Ναι. Στην ήττα θα πάρει 25, ναι. Στην κατάκτηση θα πάρει 20. Εντάξει, μόνο στη Γερμανία μπορεί να συμβούν αυτά. Λοιπόν, στη βαθμολογία η Leverkusen δεν χρειάζεται να τα λέμε. 87 βαθμούς, 72 για Bayern. Και η Leverkusen διεκδικεί. Πάει να κάνει το treble και μάλιστα ναι, αίτητο. Ναι, διεκδικεί και το αίτητο σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι. Αφού δεν κατάφερε να χάσει από τη Ρώμα στη Ρεβάνς. Που από το 0-2 ισοφάρισε πάλι στο 97 και πήγε στο 2-2. Νομίζω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο και οι παίκτες του έχουν άστρο μεγάλο. Ναι. Η Μπάγκερν ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 72 βαθμούς, 70 για τη Στουτγκάρδη, 64 για τη Λιψία, 60 για την Ντόρτμουντ, 46 για την Άιντραχτ, 43 για τη Χόφενχάιμ, 42 για τη Φράιμπουργκ
39 βαθμούς για Heidenheim, Augsburg, Revetter, 37 για τη Wolfsburg, 34 για τη Gladbach, 33 έχει η Bochum, 32 η Mainz και στις τελευταίες θέσεις έχουμε την Union με 30 βαθμούς, 27 για την Κολονία και τελευταία η Darmstadt με 17 βαθμούς. Και πάμε και στο δικό σου το πρωτάθλημα, το ιταλικό. Ναι, έχω ένα πρόβλημα στο ίντερνετ. Θα προσπαθήσω από μνήμης να θυμηθώ τα αποτελέσματα. Την Παρασκευή είχαμε τη νίκη της πρωταθλήτριας Ίντερ στο Φροζινόνε με 5-0. Μία Ίντερ που είχε δώσει δικαιώματα την προηγούμενη αγωνιστική όταν είχε χάσει από την Σασουόλο με 1-0, που η Σασουόλο είναι πολύ κοντά στον προβάσμο. Σοβαρέθηκε την επόμενη Παρασκευή και νίκησε με 5-0. Μάλλον εκεί πέρα δεν υπάρχουν συλλαλητήρια γι' αυτό. Εντάξει. Απλά είναι το οξύμορο με την Ίντερ είναι φέτος ότι έχει δύο ήττες στη σεζόν, δύο ήττες στο πρωτάθλημα και οι δύο είναι από τη Σασουόλο. Που είχε χάσει και στο πρώτο γύρο στο Μιλάνο και η Σασουόλο είναι ομάδα που ουσιαστικά είναι με το. Όχι αν όχι με το 1,5, είναι σχεδόν και με τα δύο πόδια είναι στον υποβιβασμό. Ναι, αλλά είναι αυτό που αποκαλούμε φωνές του γιγάντου της Σασουόλο. Γενικώς, ναι, είχε κερδίσει φέτος. Και τα προηγούμενα χρόνια έχει κερδίσει τη Μίλαν, τη Γιουβέντους. Φέτος είναι μία ανάσα από τον υποβιβασμό. Διορθώθηκε το πρόβλημα με το ίντερνετ. Το Σάββατο η Νάπολη έκανε άλλη μία ήττα από την Πολόνια. Ουσιαστικά η Νάπολη είναι με το 1,5 πόδι και αυτή εκτός Ευρώπης. Η περσινή πρωταθλήτρια κινδυνεύει να μείνει και στη 10η θέση. Η Μπολόνια πάλι. Η Μπολόνια με αυτή τη νίκη εξασφάλισε την έξοδο στο επόμενο Champions League. Τρομερή επιτυχία για την ομάδα η οποία πάλευε για την παραμονή της. Κατά κανόνα πάλευε για την παραμονή της και επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 24 χρόνια και στο Κύπρο Πρωταθλητριών Champions League μετά από 60, όταν είχε κατακτήσει το 63 το τελευταίο της πρωτάθλημα στην Ιταλία. Σαν χθες δηλαδή. Ναι, τώρα, προχθές. Επίσης το Σάββατο Μίλαν Κάλιαρη 5-1 σε μια νίκη που τυπικά εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση στη Μίλαν. Την Κυριακή Λάτσιο Έμπολη 2-0, Τζένοα Σασουόλο 2-1, Βερόνα Τωρίνο 1-2, Γιουβέντους Σαλερνιτάνα 1-1, η Γιουβέντους κατάφερε να κερδίσει την υποβιβασμένη Σαλερνιτάνα, Αταλάντα Ρώμα 2-1, αυτή τη νίκη η Αταλάντα πρακτικά εξασφάλισε το επόμενο Champions League. Έχει και την ευκαιρία βέβαια την επόμενη Τετάρτη στο τελικό με τη Leverkusen να εξασφαλίσει το Champions League και μέσω του Europa League. Και χθες Λέτσε Ουντινέζε 0-2 και Φιωρεντίνα Μόντσα, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό του Conference League, στις 29 του Μαΐου, νίξε τη Μόντσα με 2-1. Στη βαθμολογία Ίντερ 92, πρωταθλήτρια, Μίλαν στο 74, Μπολόνια Γιουβέντους στους 67 και εξασφάλισαν μαθηματικά το Champions League με τα αποτελέσματα της τριημέρου. Στην πέμπτη θέση η Αταλάντα στους 63 βαθμούς και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Ρώμα είναι έκτη στους 60 και πλέον έχει δύσκολο έργο να προσπεράσει η Αταλάντα στην πέμπτη θέση. Και εδώ να πούμε ότι στην Ιταλία φέτος υπάρχει το οξύμορο ότι υπάρχει πιθανότητα η Ιταλία να βγάλει 6 ομάδες του Champions League στην επόμενη, επόμενη χρονιά. Είναι οι 4 υπάγειες, είναι η 5η θέση που πήρε η Ιταλία μέσω του ranking, του ετήσιου ranking της UEFA με βάση τα αποτελέσματα μόνο της φετινής σεζόν. Τη δεύτερη, άλλη μια επιπλέον ομάδα θα βγάλει και η Γερμανία. Mm-hmm. Την 5η θέση θα τη βγάλει και η Γερμανία. Είναι οι δύο πρώτες χώρες στο ράγκινγκ. Και μάλιστα κάποιες εξ αυτών θα παίξουν και στο παγκόσμιο και συλλόγων. Ναι, 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 πλέον ναι, 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 25, ναι, που έχει μια πιο ευρεία σύνθεση, νομίζω με 32 ομάδες θα είναι ευρεία σύνθεση του παγκοσμίου και του Μουντιάλ συλλόγων. Και για να βγει και η έκτη ομάδα στο Champions League από την Ιταλία φέτος, θα πρέπει η Αταλάντα να πάρει το Europa League στο τελικό με την Leverkusen, αλλά να τερματίσει πέμπτη. Να μείνει στην πέμπτη θέση που είναι τώρα. Γιατί αν καταφέρει να περάσει μία από τις Γιουβέντους και Μπολόνια και να τερματίσει πέμπτη θέση, θα χαθεί η θέση για τη χώρα και θα είναι στις πέντε. Ενώ αν πάρει τον Europa και τερματίσει πέμπτη, που είναι η θέση δώρο μέσω του UEFA ranking,
τότε θα βγει στο Champions League και ο έκτος. Τι θα γίνει όμως αν πάρει την πέμπτη θέση αλλά χάσει το, το Europa? Όχι, θα είναι στο Champions League. Θα είναι στο Champions League. Γιατί σου είπα, οι πρώτες πέντε φέτος θα είναι στο. Και η πέμπτη θέση. Εντάξει, εμείς κερδισμένοι μπορεί να το πεις. Ναι, οπότε δηλαδή, η Ρώμα για παράδειγμα που μέσω πρωταθλήματος πλέον με δύο παιχνίδια, να υπολείπονται, αλλά η Αταλάντα να έχει, τρία, να έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο η Αταλάντα. Στο μείον τρία από την Αταλάντα η Ρώμα και με παιχνίδι περισσότερο και με την ισοβαθμία μη ευνοϊκή, αρνητική, η Ρώμα παρακαλάει να πάρει η Αταλάντα το Europa League και να τερματίσει πέμπτη ώστε να βγει και η Ρώμα στο Champions League. Ο Άρης της Ιταλίας. Ο Άρης Ιταλίας, όπως και ο Άρης ελπίζει. Ναι. Έβδομη θέση Λάτσιο με 59, στον ένα βαθμό πίσω από τη Ρώμα, τη μισητή της αντίπαλο. Στην 8η θέση η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό του κόφερς, Φιωρεντίνα με 53 και αυτή με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Αταλάντα. Η οποία δεν θα έχει το Σωτήλ στο τελικό του κόφερς. Ναι, είναι τραυματίας και θα χάσει το υπόλοιπο. Ένατη θέση για την Άπολη με 51 που κινδυνεύει όπως είπαμε να μείνει εκτός Ευρώπης. Στην 10η η Τωρίνο με 50. Εν 10η η Τζένοα με 46. Στη 12η θέση η Μόντσα με 45. 13η η Λέτσε με 37 είναι η τελευταία ομάδα που σώθηκε. Και από εκεί και πέρα, 6 ομάδες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο υπολοιπόμενες θέσεις που οδηγούν στη Serie B. Είναι η Βερόνα στους 34, Ουντινέζε Κάλιαρη 33, Φροζινόνε Έμπολη 32 και η Σασουόλο με 29. Γίνεται ένας χαμός για την αποφυγή του υποβιβασμού. 6 ομάδες θα παλέψουν να αποφύγουν δύο θέσεις. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα και στο μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο μπορεί όλος ο κόσμος να περιμένει πώς και πώς το Final Four του Βερολίνου 24 με 26 Μαΐου. Τα νέα, τα καλά δεν υπάρχουν για τις ελληνικές ομάδες, καθώς θα δοθούν μόλις 539 εισιτήρια. Είναι πολύ ελάχιστα μηδαμινά για να καλύψουν τις ανάγκες. Μηδαμινά θα έλεγα, για να καλύψουν τις ανάγκες. Και δύσκολα, θα βγουν αυτό που λέμε, θα βγουν στο εμπόριο τα εισιτήρια, καθώς οι ομάδες θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες πρώτα των χορηγών τους, των οικογενειών των παικτών και από τα διαρκείας, μετά θα πάει από τα διαρκείας και θα ικανοποιηθούν επίσης ελάχιστα διαρκείας τα οποία θα βγουν να προκύψουν από κλήρωση όσοι επιλέγουν οπότε. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει. Και είναι και η σύνθεση του και είναι και δύσκολα και για τις ελληνικές ομάδες που προκρίθηκαν στο Final Four και τους δυσκόλεψε τα πράγματα και η πρόκριση της Φενέρ. Ακριβώς, γιατί να πούμε ότι... Γιατί το Βερολίνο, όπως ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη κοινότητα Τούρκων στην Ευρώπη. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που προσεγγίζει 200.000 Τούρκων. Ακριβώς. Μόνο στο Βερολίνο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί και η Φενέρ είναι μια ομάδα που έχει κόσμο και από το ποδοσφαιρικό της κοινό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από την πλευρά των Τούρκων η ζήτηση είναι τρομακτική, οπότε λίγα εισιτήρια θα περισσέψουν και αν. Βέβαια θα ασχοληθούμε και την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα που είχαμε καθώς ολοκληρώθηκε το Top 6 της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Και η κατάταξη δεν άλλαξε. Όπως δεν άλλαξε κάτι. Ήταν περισσότερο για εμπορικούς λόγους, δηλαδή να βάλουν κάποια επιπλέον ευρώ στα ταμεία τους. Όπως ήταν η κατάταξη στην κανονική περίοδο, έτσι έμεινε και τώρα. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός που χρωστούσε το μάτς με τον Προμηθέα επικράτησε με 90-82 την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες επικράτησε με 80-68 του Άρη. Στη Θεσσαλονίκη. Το Περιστέρι γνώρισε την ήττα στην παράταση με 92-94 από τον Προμηθέα. Και ο Κολοσσός, θα λέγαμε, παραδόθηκε αμαχητή απέναντι στον Ολυμπιακό με 166. Ήταν και οι ομάδες που λόγω. Η απραξία 23 μερών νομίζω ότι παίξει καθοριστικό ρόλο. Ουσιαστικά έβγαλε από την πρίζα τις ομάδες. Και είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τα παράπονα που εξέφρασε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, λέγοντας ότι σε ποια άλλη χώρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, λέει, η διοίκηση του ΕΣΑ και να μας εξηγήσει τον λόγο. Ναι. Γιατί λέει και εμείς παίξαμε Ευρώπη. Αλλά δεν διακόπηκε το πρωτάθλημα. Και ο Άρης έπαιξε Ευρώπη και το Περιστέρι έπαιξε Ευρώπη, αλλά δώσανε κανονικά αγώνες. Φυσικά. Και δείτε, λέει, και στην Ευρώπη. Και η Φενέρ έπαιξε το πρωτάθλημά της και η Μακάμπι έπαιξε και η Μπαρτσελόνα τη Ρεάλ παίξανε. Και μην ξεχνάς ότι η Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα,
Μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού με 34 πόντους διαφορά. 92-58. Ναι, την Κυριακή έπαιξε πρωτάθλημα στη Βαρκελόνη με την Μάλαγα. Ναι, και Τετάρτη ήταν και Τετάρτη, ναι, ενώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να δώσουν ενδιάμεσα παιχνίδι. Κάτι το οποίο τώρα πάνε να κάνουν στα play-off πριν το, ναι, πριν το Final Four. Ναι, γιατί την Πέμπτη ξεκινούν τα play-off. Αύριο ξεκινάνε. Ναι, αύριο, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Το Παναθηναϊκός θα παίξει την Πέμπτη εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ, καθώς έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Ο Άρης θα παίξει την Παρασκευή με τον Προμηθέα σε ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι. Ναι, αμφίρομο και... Και, απ' την άλλη, έχουμε και το Περιστέρι, το οποίο Περιστέρι θα παίξει με τον έκτο της κανονικής περίοδου, που ήταν ο Κολοσσός. Στις δύο νίκες κρίνεται αυτή η σειρά. Τα επόμενα μάτς είναι Κυριακή, νομίζω, και Δευτέρα. Και φυσικά θα γίνει και εκεί πέρα ένας κακός άμμος, γιατί καταλαβαίνει κάποιος ότι πρέπει σύμφωνα με το καλεντάρι να τελειώσει νωρίτερα από τις 12 Ιουνίου το πρωτάθλημα, προκειμένου να αφοσιωθεί μετά και η Εθνική για τον Προολυμπιακό τουρνουά. Εάν τυχόν τραβήξουν παραπάνω οι τελικοί ή, για παράδειγμα, χαλάσει εδώ πέρα κάποιο ζευγάρι του Προμηθέα ενδεχομένως ή του Περιστερίου και τραβήξουν σε άλλα παιχνίδια, πάμε πολύ μετά. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Πάμε και στο στίβο, που είχαμε δύο σημαντικές επιδόσεις στο Diamond League που έγινε στην Τόχα. Ο Μπίπτος Δεντόγλου κατέλαβε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 8-36. Ζεσταίνεται, ο Μίλτος ζεσταίνεται. Σιγά σιγά. Ζεσταίνεται για τους Ολυμπιακούς. Το έχει πει εξάλλου ότι φέτος, λέει, πάει μόνο για τα Φουσό. Ναι. Γιατί θα υπάρχει, λέει, μεγάλη πίεση από τους Τζαμαϊκανούς. Οι οποίοι έχουν αρχίσει και αυτοί και βγάζουν αθλητές στο μήκος. Πάντα είχαν αθλητές στο μήκος. Τα τελευταία χρόνια δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Είναι... Οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που. Σχολή. Ήταν πάντα στο προσκήνιο. Η Κατερίνα Στεφανίδη, απ' την άλλη, έκανε άλμα στα 4 μέτρα και 63 εκατοστά, κατέλαβε την πέμπτη θέση. Προσπαθεί μετά μπορούσε και καλύτερα. Της, προσπαθεί μετά τον τραυματισμό της να ανέβει, να βρει πάλι την καλή της κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι και οι δύο αθλητές, και ο Τεντόγλου και η Στεφανίδη, ήταν η πρεμιέρα τους στον ανοιχτό στίβο. Ναι. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλοι αγώνες, ακολουθούν και άλλες διεθνείς οργανώσεις πριν πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και είναι συνεχεία στην Ολυμπιάδα. Να πούμε για το πόλο ότι ο κυπελούχος Ελλάδας στέφτηκε Ολυμπιακός επικρατώντας άνετα του Απόλλωνα Σμύρνης. Στις γυναίκες ο Εθνικός έκανε την έκπληξη νικώντας τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικός παίρνει το κυπέλο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στους άνδρες έχει προκριθεί στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα αρχές Ιουνίου. Σήμερα παίζει εντός έδρας. Και αν τερματίσει την πρώτη θέση θα είναι περισσότερο για το γόητρο, μιας και έχει εξασφαλίσει ήδη θέση. Επίσης, οι Πειραιώτες έχουν στο μυαλό τους και άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που έρχεται στο hardball, καθώς ορίστηκαν οι τελικοί. Πρώτος τελικός θα είναι το Σάββατο στο Reykjavik με τη Valur και η Revanse στις 25 του μήνα στη Χαλκίδα, καθώς δεν πληρεί τις προδιαγραφές το γήπεδο της Ηλιούπολης που χρησιμοποιεί ως έδρα. Και πάμε να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Είπαμε για τον Τεντόγλου που λέει το μόνο που τον ανησυχεί, είπε, είναι οι Τζαμαϊκανοί, οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν. Να πούμε επίσης ότι στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης στην Ευρωλίγκα είχαμε τον Λεσόρ και τον Κάναν. Τον Κέντρικ Νάν. Κέντρικ Νάν, συγγνώμη. Παρέα με Φακούντο Γαμπάτσο, Μάικ Τζέιμς. Και Χέις Ντέιβις. Ενώ MVP ανακηρύχθηκε σήμερα, ψηφίστηκε μάλλον, όχι ανακηρύχθηκε, ψηφίστηκε ο Μάικ Τζέιμς. Μία Μονακό η οποία δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Final Four.
Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού στην καλύτερη πεντάδα. Και ούτε στη δεύτερη. Ούτε στη δεύτερη. Στη δεύτερη, μάλιστα, υπάρχει το όνομα του Κώστας Λούκα. Υπάρχει ο Κώστας Λούκας, υπάρχει το δίδυμο της Maccabi Baldwin και Lorenzo Brown. Ακριβώς. Κάποιοι... Ο Μάριο Χεζόνια της, της Real. Και μιας που λες για, για Real, να πούμε ότι ο Ταβάρες αποδέχτηκε την πρόταση για που του έκανε συμβόλαιο. Η ομάδα της Real. Και ουσιαστικά θα κλείσει την καριέρα του στη Μαδρίτη. Και μάλιστα έκλεισε και τις ειρήνες που είχαν από το NBA για να ξαναπάει μετά από χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μιλουτίνοφ θα είναι ο 7ος παίκτης του Ολυμπιακού, εκτός θα είναι ο Moses Wright. Ναι, γιατί για τα play-off είναι η 7άδα των ξένων από την οποία ο Γιώργος Μπαρδόκας θα επιλέγει 6, θα αφήνει κάθε φορά και έναν παίκτη εκτός. Και πάμε σε μία έτσι τελευταία είδηση που έχει να κάνει με τον GOAT, όπως είναι το προσωνύμιο του LeBron James, ο οποίος παρουσιάστηκε στον αγώνα της πρώην ομάδας του, τον Cleveland Cavaliers, απέναντι στους Celtics, με ένα μπουκάλι κρασί μαζί του. Γιατί όχι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνεται ότι στο NBA μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει στο γήπεδο. Εντάξει, άμα είσαι ο... Εμείς έχουμε για παράδειγμα τον καφέ. Άμα είναι ο LeBron James. Εκεί όλα επιτρέπονται. Θα μπορεί να φέρει. Να μην πω τι. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με κάποια μικρή επιφύλαξη για την επόμενη Τρίτη, καθώς κάποιες υποχρεώσεις μπορεί να προκύψουν. Θα είμαστε πάντα συντονισμένοι βέβαια. Θα σας ενημερώσω και μέσα από τα social media. Από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν απόψε στην παρέα σας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.